Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Είναι πέμπτη μεσημεράκι, βρίσκομαι στο γραφείο μου και σε λιγάκι τελειώνω με τη δουλειά και θα ετοιμαστώ να φύγουμε για να πάμε σε κάποια μαγαζιά που θέλουμε να πάμε. Θα σας πάρω μαζί μου, αλλά δεν θα πάρω μαζί την κάμερα, θα σας vlogάρω με το κινητό όσο μπορώ. Μείνετε συντονισμένοι και θα ξαναμιλήσουμε όπως πάντα στη συνέχεια. Γυρίσαμε λοιπόν στο σπιτάκι και έχω να σας δείξω πακετάκι που μόλις παρέλαβα από την εταιρεία Lorvain, το οποίο μάλιστα είναι και σε πάρα πολύ ωραίο σακουλάκι, μπουκάκι. Και πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing, γιατί ούτε εγώ ξέρω τι έχει μέσα και πρώτη φορά θα το ανοίξω τώρα. Έχουμε λοιπόν δύο προϊόντα, μία τονωτική λοσιόν και ένα τονωτικό σαμπουάν, τα οποία είναι πρόληψης και ελέγχου της τριχόπτωσης. Έχουν μέσα πατενταρισμένο συστατικό προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο επιβραδύνει την τριχόπτωση, ενισχύει την ανάπτυξη των μαλλιών, προστατεύει και ενυδατώνει την τρίχα, επιβραδύνοντας τη διαδικασία της γύρανσης. Αυτή εδώ πέρα είναι η λοσιόν που, όπως βλέπετε, έχει από πάνω και την ειδική αντλία, το σπρέι. Και εδώ πέρα έχουμε το σαμπουάν, το οποίο είναι 200 ml. Επίσης, θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία πήραμε. Περάσαμε και από το σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θα σας ταλαιπωρήσω με ψώνια, γιατί δεν πήραμε πάρα πολλά πράγματα και όλα λίγο πολύ. Σας τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές, οπότε δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβανόμαστε διαρκώς. Θα σας δείξω όμως κάποια πραγματάκια τα οποία πήρα από ένα κατάστημα, ένα παντοπολείο που ανακάλυψα πρόσφατα. Εγώ χάθηκα λιγάκι, γιατί πρώτη φορά πήγαινα και πήρα αυτά εδώ τα μακαρόνια, τα οποία είναι στην ουσία φουσίλι, αλλά είναι στενόμακρα, είναι δηλαδή στενόμακρα σαν τα σπαγκέτι φάση. Και τα πήρα να τα δοκιμάσω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο το look τους, τέλος πάντων. Και πήραμε επίσης να δοκιμάσουμε κάτι μπουκίτσες από φέτα, τα οποία έχουν γεύση σκόρδο και πράσινης πιπεριάς. Είναι έτσι από μέσα, δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά, αλλά μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και τα πήρα να τα δοκιμάσω. Και πήραμε επίσης δύο σαντουιτσάκια που είχε να δοκιμάσουμε. Το ένα είναι το Philly Cheesesteak και το άλλο είναι το Sloppy Joe. Το Sloppy Joe, από ό,τι μας είπαν, έχει μέσα κιμά και κάποιο τυρί, ενώ το άλλο έχει μέσα μοσχαρίσιο κρέας. Και τα πήραμε στο σπίτι να τα δοκιμάσουμε, ελπίζω να είναι όλα ωραία. Update να σας κάνω για τη Μόιρα, γιατί με ρωτήσατε και κάτω από το νέο το βίντεο που βγήκε σήμερα, είναι κάπως καλύτερα. Έχουμε ακόμα βέβαια άλλες τόσες μέρες για να της δώσουμε τα αντιβιωτικά της. Κάθε μέρα δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να της δώσουμε τα αντιβιωτικά της, και από τη μία αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι ζωντανεύει και γίνεται όλο και καλύτερα. Βέβαια είναι κακό για εμάς και για το γεγονός ότι πρέπει να πάρει ολόκληρη την αντιβίωση και όχι τη μισή. Οπότε μας δυσκολεύει λιγάκι όλο και παραπάνω και δεν είναι καθόλου εύκολη ούτε στο φαΐ της, για να πεις ότι θα τη βάλεις μέσα στο φαΐ, ούτε στο να πάρει τα χάπια.
Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τις παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα και ελπίζουμε ότι θα γίνει καλά. Οι εξετάσεις που θα κάνει μετά από τις αντιβιώσεις της θα δείξουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλό, έχει ναι μεν τις πιθανότητες με το μέρος της, αλλά πρέπει να το πολεμήσουμε. Κατά τα άλλα, έχει βολευτεί πάρα πολύ, έχει εγκλιματιστεί νομίζω με το χώρο και με το σπίτι, είναι πιο ήρεμη, οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι τα σαντουιτσάκια που σας έλεγα. Το δεξί είναι το Sloppy Joe που έχει μέσα το κιμά. Θα σας το δείξω λίγο καλύτερα μόλις το σηκώσω. Και αυτό εδώ πέρα είναι το Philly Cheese Stick. Είναι κομμένα στη μέση. Φαίνονται πάρα πολύ χορταστικά. Και θα τα σηκώσω να σας τα δείξω. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πιο εύκολο από τα δύο. Αυτό εδώ που πάει να πέσει, το βλέπετε, είναι το Sloppy Joe. Το αφήνω κάτω γιατί τελικά μόνο εύκολο δεν ήταν να το σηκώσω. Εντάξει, με ξεγέλασαν. Αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο να σηκωθεί. Αυτό εδώ πέρα είναι το Philly Cheese Steak. Αυτά, καλή μας όρεξη, τα λέμε σε λιγάκι. Έχω κάνει λοιπόν το μπανάκι μου, μένει να στεγνώσω το μαλλί το οποίο ανακατεύτηκε κιόλας. Έχουμε δώσει και το χάπι το τελευταίο, τα δύο τα τελευταία χάπια βασικά για σήμερα στη Μόιρα, η οποία όπως βλέπετε κάθεται στο καναπέ και απολαμβάνει το χτένισμα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Τι έχει γίνει ο προσωπικός της κομματής αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα τη χτενίζει μία με δύο φορές. Το τρίχωμά της έχει επιστρέψει σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι πολύ καλύτερο γιατί όταν την πρωτοπήγαμε στο γιατρό ήταν πάρα πολύ θαμπό. Έχει επιστρέψει η ζωντάνια της. Είναι πολύ πιο ζωηρή. Σε υπερβολικό σημείο θα έλεγα. Μάλιστα, λέγαμε προηγουμένως ότι σήμερα ακόνιζε συνέχεια τα νύχια της. Για πρώτη φορά τόσο πολύ στον ηχοδρόμιο, γιατί συνήθως πάει και το κάνει όπου βρίσκει. Και γι' αυτό έβαλα και τα καλύματα στους καναπέδες. Και το αγόρι μου έκανε πλάκα και έλεγε ότι τα ακονίζει για εμάς, γιατί έφτανε η ώρα να της δώσουμε τα χάπια της. Κάτι που φυσικά συχαίνεται και δεν θέλει καθόλου να τα παίρνει. Οπότε λέει ακονίζει τα νύχια της γιατί ξέρει ότι έρχεται η ώρα για τα χάπια, οπότε πρέπει να αντισταθεί. Εν τέλει ευτυχώς δεν αντιστάθηκε πάρα πολύ. Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρη, ότι έχω βρει ένα κόλπο μετά από μία εβδομάδα σχεδόν. Να της δίνω τα χάπια και να την κρατάω ταυτόχρονα κινητή να τα καταπίνει κατευθείαν. Γιατί είναι αυτά τα χάπια τα οποία, αν δεν τα καταπιεί κατευθείαν, πέρα από το γεγονός φυσικά ότι τελειώνουν και είναι πολύ δύσκολο να πάρει μετά όλη τη δόση, της δημιουργούν έτσι πάρα πολλά σάλια. Οπότε δεν πρέπει να λιώσει στο στόμα της, πρέπει να το καταπιεί. Και είναι λιγάκι δύσκολο. Anyway, πάω εγώ λοιπόν να στεγνώσω μαλλί, γιατί τώρα είναι σε πολύ άθλια κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε αύριο τώρα. Καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα και όπως βλέπετε έχω φτιάξει να φάω κρέμα σιμιγδαλιού. Είναι παρόμοια με την κρέμα βρώμης και σας την έχω δείξει στο βίντεο με τα πρωινά, το οποίο θα το βρείτε να περνάει αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα, αλλά αν δεν σας βγαίνει τσεκάρετε και κάτω το κουτί της περιγραφής γιατί σας την έχω δείξει πάρα πολύ πρόσφατα. Έχω επίσης φτιάξει ένα καφεδάκι, ζεστά πρωινά πλέον. Αυτή τη φορά δεν έβαλα από πάνω φρουτάκια γιατί δεν είχα κάτι που να τραβούσε η όρεξή μου. Είχα μόνο μπανάνες και με τις μπανάνες δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, οπότε δεν έβαλα τίποτα από αυτά. Έβαλα μόνο λίγη κανέλα και λίγο σιρόπι σπενδά μου. Αυτά λοιπόν, πάω να φάω το πρωινό μου και να ξεκινήσω δουλίτσα. Αρκετές ώρες αργότερα είμαι εδώ για να φάω το μεσημεριανό μου, το οποίο κοντεύει να γίνει βραδινό. Γιατί μετά που τελείωσα τη δουλειά, ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα κοψίματα για το βίντεο της Κυριακής, το οποίο είχε πάρα πολύ υλικό, γιατί είναι τα 4-1 κυρίως γεύματα. Και είναι το βίντεο το οποίο σας έλεγα ότι είχα σχεδόν ολοκληρώσει την περίοδο της καραντίνας. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι τα περισσότερα από αυτά που θα δείτε τα είχα γυρίσει κάπου στον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και είχε μείνει ένα τελευταίο το οποίο δεν το είχα γυρίσει, το οποίο το
γύρισα πριν από κανένα δύο εβδομάδες και ολοκλήρωσε επιτέλους αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι που ήθελα να σας ετοιμάσω. Το οποίο πιστεύω ότι είναι εξίσου καλό με το βίντεο με τα πρωινά που σας έκανα πριν από λίγο διάστημα. Οπότε ελπίζω να το έχετε δει ως τώρα και να σας έχει αρέσει. Τώρα λοιπόν θα φάω το μεσημεριανό μου. Είναι μια σαλάτα με δύο χοιρινά σουβλάκια. Και έπειτα θα πάω να συνεχίσω τη δουλειά πάνω στο βίντεο αυτό, γιατί δεν θέλω να το αφήσω όλο για αύριο, σίγουρα όχι. Θέλω να γίνει καλή δουλειά και δεν θέλω να με πιέζει ο χρόνος, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σήμερα και αύριο θα ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με αυτό, από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Τέλος λοιπόν για σήμερα με το βιντεάκι, θα συνεχίσω αύριο τη δουλειά γιατί πρέπει να γίνει το voice over και να μπει πάνω το βίντεο και έχουν να γίνω και κάποιες άλλες τελευταίες λεπτομέρειες. Βασικά όχι και τόσο τελευταίες, θέλει και τη δουλειά, θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο δουλειάς ακόμη. Εν τω μεταξύ έκοψα και τα νύχια μου, τα ξέβαψα κιόλας γιατί πήγα να φάω μερικά sunfistic και ούσπασε το νύχι. Βασικά δεν μου σπάσε ακριβώς, μου σκίστηκε ακριβώς στη μέση. Θα σκοπό να τα κάνω την άλλη εβδομάδα, αλλά τα έκανα τώρα, δεν πειράζει. Έχω βάλει λοιπόν και τις κρέμες μου, έχω κάνει τον καθαρισμό μου με το φόρεο και ετοιμάζομαι σιγά σιγά για ύπνο, οπότε θα σας αφήσω για σήμερα κάπου εδώ και θα τα ξαναπούμε αύριο. Μπορεί το βίντεο ακόμα να μην το έχω τελειώσει, αλλά έχει πάει 8.30. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες το βίντεο, πρέπει να μαγειρέψω. Οπότε, έχω αφήσει λιγάκι το βίντεο στην μέση και έχω ξεκινήσει να μαγειρεύω. Ξεκαθαρίζω κρεμμυδάκια εδώ πέρα, κρεμμύδια βασικά. Νάτα, πολύ μίξερ. Έχουμε πάει το μόνο και τάσκε σε άλλο level. Και μόλις γίνει η προετοιμασία από αυτό το φαγητό, τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι κιόλας καλά γιατί είμαι ακριβώς δίπλα από τον ακροθυπήρα. Θα πάω να συνεχίσω μόλις μπει στη διαδικασία του ψησίματος για να είναι έτοιμο όταν εγώ τελειώσω το βίντεο μου, να είναι έτοιμο το φαΐ να φάμε. Το φαΐ που φτιάχνω σήμερα να φάμε σας το έχω στο βίντεο που ετοιμάζω σήμερα και θα πρέπει να έχει ανέβει στην ώρα την Κυριακή. Οπότε να πάτε να το δείτε. Είναι πλιγούρι με κρέμα και μανιτάρια. Η ώρα λοιπόν είναι 9:15 και εγώ μόλις τελείωσα το βιντεάκι μου για αύριο. Ελπίζω να είναι καλό, το φαΐ είναι σχεδόν έτοιμο. Περιμένω να βγει ο τύπος από το μπάνιο για να το δούμε μια τελευταία φορά μαζί και να διορθώσω τυχόν λάθη, να μου πει και αυτό τη γνώμη του. Πάντα το κάνουμε αυτό μαζί γιατί θέλω μια δεύτερη γνώμη. Να το κάνω export και να το βάλω να ανεβαίνει για να μπορέσουμε να φάμε. Ναι, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Εντάξει, δεν είναι όσο νωρίς θα ήθελα, θα ήθελα ιδανικά να είχα τελειώσει πολύ νωρίτερα με το βίντεό μου. Αλλά αυτά τα βιντεάκια είναι αρκετά πολύπλοκα, παίρνουν πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι νομίζεις αρχικά και παίρνουν γενικότερα πολύ ώρα και τα γυρίσματα, αλλά και το να φτιάξεις το υλικό σου σε βίντεο. Ελπίζω ειλικρινά να σας αρέσει, ελπίζω να πάει καλά και εννοείται ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν αυτά τα βιντεάκια, τόσο περισσότερα θα φροντίσω να σας κάνω στο μέλλον. Δεν θα σας κάνω πάνω από ένα με δύο το πολύ κάθε μήνα, γιατί εντάξει δεν το κάνουμε και τελώς στο κανάλι μαγειρικής, αλλά μ' αρέσει γενικά πάρα πολύ και η μαγειρική, το ξέρετε. Οπότε είναι και χαρά μου να το φτιάχνω. Περιμένω λοιπόν, κάνω μια μικρή παύση. Δεν μπορώ να πω ότι πεινάω, γιατί είμαι στην τζίτα, είμαι στην ένταση. Ήμουν τόσο αγχωμένη για να τελειώσω τα πάντα και έχω και τόσα άλλα πράγματα, προβλήματα, δουλειές στο μυαλό μου,
που ναι. Το βίντεο μας γίνεται επιτέλους export. Το φαγητό μας είναι ήδη έτοιμο. Μην το βλέπετε έτσι σαν να έχει ψηλοστεγνώσει. Ένα ανακάτεμα είναι. Το έχω κατεβάσει πριν πιει όλα του τα υγρά για να του δώσω την ευκαιρία να μείνει πιο έτσι ζουμερό. Και είμαστε επιτέλους έτοιμοι να φάμε. Η ώρα είναι 1:30 και μόλις ολοκλήρωσα το βίντεο μου και νομίζω ότι θα δω καμιά σειρά και θα πάω για ύπνο ή μπορεί να πάω και κατευθείαν για ύπνο. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα και θα μιλήσουμε ξανά ή αύριο ή μεθαύριο. Καλησπέρα σας! Είναι Δευτέρα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Μόλις έχω τελειώσει τη δουλειά και πάω να συναντήσω μια φίλη μου, η οποία με πήρε έτσι τηλέφωνο πριν από λίγο και μου είπε: Μήπως έχεις τελειώσει και θέλεις να πάμε μια βόλτα στην παραλία. Οπότε ετοιμάστηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Και όπως βλέπετε, δεν έβαλα καν foundation ή κάτι, έβαλα μόνο concealer. Έκανα πάρα πολύ γρήγορο μακιγιάζ. Δυτικά σχεδόν αθλητικά. Και πάω να τη συναντήσω. Όπως βλέπετε, φόρεσα χοντρή ζακέτα, γιατί από χθες έχει αρχίσει να έχει αρκετή δροσούλα και επειδή θα πάω προς παραλία, νομίζω ότι θα έχει πιο πολύ κρύο. Οπότε, πάμε.
φτάσει λοιπόν βράδυ και σχεδόν η ώρα να πούμε αντίο για αυτό εδώ το vlog. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θέλω να σας μιλήσω για κάποια πραγματάκια. Αρχικά θέλω να σας μιλήσω για μια σειρά, όπως σας υποσχέθηκα και στο προηγούμενο vlog, γιατί σας είπα ότι βλέπουμε μια σειρά την οποία τελειώνουμε. Είχαμε δει ήδη τις δύο πρώτες σεζόν όταν σας μίλησα στο προηγούμενο vlog και είχαμε ήδη μπει στην τρίτη σεζόν, οπότε ήθελα να την ολοκληρώσω πριν σας μιλήσω. Η σειρά αυτή ήταν η Narcos, η οποία στις δύο πρώτες σεζόν μας αφηγείται στην ουσία την ιστορία του Pablo Escobar και πώς έγινε έμπορος ναρκωτικών και πώς ανέβηκε, εξελίχθηκε και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο, αλλά και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, πώς δημιουργήθηκε το καρτέλ του Μεντεγίν. Οι δύο πρώτες σεζόν λοιπόν όπου είχαμε τον Pablo Escobar σαν χαρακτήρα ήταν εκπληκτικές, ήταν πάρα πολύ ωραίες, πολύ ενδιαφέρουσες. Πιστεύω ότι ακολούθησαν σχετικά πιστά την ιστορία που όλοι έχουμε διαβάσει για τον Pablo Escobar και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και στην τηλεόραση αυτό, να το δούμε σε μια σειρά, να μάθουμε έτσι λίγο καλύτερα την ιστορία και τα πράγματα. Και πάντα όταν τελειώνω μια σειρά, κάθομαι και το ψάχνω λίγο παραπάνω και βλέπω τι ήταν αλήθεια, τι δεν ήταν αλήθεια, όσον αφορά τέτοιου είδους σειρές. Η τρίτη σεζόν από την άλλη ξεφεύγει τελείως από αυτό εδώ το κόνσεπτ, δεν έχει να κάνει καθόλου με τον Pablo Escobar. Είναι λες και βλέπεις μια τελείως διαφορετική σειρά, η οποία έχει να κάνει πιο πολύ με τον τίτλο της σειράς, που είναι το Narcos, και γενικότερα για τους άλλους εμπόρους ναρκωτικών της Κολομβίας και πιο συγκεκριμένα για το καρτέλ του Κάλι. Αλλά δυστυχώς η τρίτη σεζόν δεν είναι καθόλου ενδιαφέρουσα. Δεν έχει καμία σχέση με τις δύο πρώτες σεζόν. Οι δύο πρώτες σεζόν ήταν συγκλονιστικές, σε κρατούσαν σε αγωνία, ήθελες να δεις και άλλο επεισόδιο και να δεις τι ακριβώς θα γίνει κλπ. Έχω ακούσει mixed κριτικές για τον ηθοποιό που πρωταγωνιστούσε και κάνει τον ρόλο του Pablo Escobar, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν είναι Κολομβιανός, είναι Βραζιλιάνος και λένε ότι δεν είχε σωστή προφορά κλπ. Και γενικότερα μέσα στον Narcos παίζουν πάρα πολύ Ισπανόφωνοι και μη από όλο τον κόσμο, που μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές προφορές και να μην είναι τόσο πολύ αυθεντικό το αποτέλεσμα, καθώς δεν είναι very Κολομβιανή. Αλλά για μένα αυτό δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι παίξανε πάρα πολύ καλά το ρόλο τους και πραγματικά μου άρεσε ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο οποίος ενσάρκωνε τον Pablo Escobar. Για μένα, μόλις σταμάτησε να παίζει αυτός ο ηθοποιός, η σειρά ήταν βαρετή. Ήταν λες και είχε αλλάξει τελείως το κόνσεπτ, λες και δεν είχε νόημα να συνεχίσω να βλέπω πλέον τη σειρά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα κάνω κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Θα βάλω δύο διαφορετικές βαθμολογίες. Η πρώτη θα είναι για την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν, στην οποία θα βάλω ένα 9, γιατί πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο. Λατρεύω γενικά τις ισπανόφωνες σειρές και αυτή ήταν μια πολύ καλή σειρά. Στην τρίτη σεζόν από την άλλη θα βάλω ένα 6. Και θα βάζα ακόμα χαμηλότερη βαθμολογία, αλλά λίγο στα τελευταία επεισόδια, στα τελευταία 2-3, άντε 4 επεισόδια, ψιλοτοέσωσε, οπότε θα του δώσω 6. Αλλά πιστεύω ότι γενικά η τρίτη σεζόν είναι πολύ χειρότερη των άλλων δύο. Τώρα, μετά από τον Narcos αυτό που έληξε στην τρίτη σεζόν, βγάλανε και κάτι που δεν είναι ακριβώς spin-off, ούτε prequel, και έχει να κάνει με παρόμοιο concept και ονομάζεται Narcos Mexico. Το συγκεκριμένο δεν το έχω δει, δεν το έχουμε ξεκινήσει και για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας το trailer του, δεν με έψησε καθόλου να το ξεκινήσω, οπότε δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσω στο μέλλον. Αν έχετε δει και τον Narcos Mexico, πείτε μου λιγάκι τη γνώμη σας, να μου πείτε αν αξίζει κάποια στιγμή να το δω. Σήμερα ξεκινήσαμε μία άλλη σειρά, αλλά θα πάρει πάρα πολύ καιρό μάλλον να την ολοκληρώσουμε και να σας πω τη γνώμη μου. Αν καταφέρει να μας κρατήσει και δεν την παρατήσουμε στα πρώτα επεισόδια, θα φανεί, δεν λέω περισσότερα, δεν θα πω από τώρα ποια σειρά είναι. Αυτά όσον αφορά τις σειρές. Σας τράβηξα πάρα πολύ λίγα πραγματάκια από τη χθεσινή ημέρα, δεν σας μίλησα καθόλου. Σήμερα βγήκα το μεσημέρι με τη φίλη μου, όπως σας είπα, για καμία ωρίτσα και μετά πήγαμε μια βόλτα προς Νέα Παραλία και ήπιαμε για ένα πάρα πολύ γρήγορο καφεδάκι στο Ναβόνα καφέ που έχει μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στην αρχή νόμιζα ότι ο καιρός θα ήταν πάρα πολύ κρύος και πήρα μαζί μου τη χοντρή μου τη ζακέτα, όπως τα είδατε, αλλά στην πορεία την έβγαλα τη ζακέτα αυτήν και την είχα στη μέση μου, γιατί πραγματικά έσκασα από τη ζέστη. Όταν ο ήλιος χτυπούσε, είχε φοβερή ζέστη. Γενικά τώρα από χθες το βράδυ έχει αρχίσει να δροσίζει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες, αλλά τουλάχιστον σε εμάς έχει αρχίσει να δροσίζει αρκετά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία η σημερινή μου βόλτα στην Νέα Παραλία. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε καλή θερμοκρασία.
αν ξέρουμε τα σημεία που κι εγώ ήμουν, θα προτιμούσα να είχα φορέσει ένα t-shirt από κάτω, αλλά φοβήθηκα μη κρυώσω και πάλι. Και γενικά το απόλαυσα πάρα πολύ. Χάρηκα φυσικά που είδα και τη φίλη μου. Στο γυρισμό έκανα έτσι λίγο μια πιο χαλαρή βολτούλα, γύρισα και έφτιαξα κατευθείαν με το που μπήκα στο σπίτι να φάμε. Ετοίμασα την σουπίτσα τη βελουτέ που είδατε. Είναι η κολοκυθόσουπα η βελουτέ που σας έχω ήδη δείξει στο κανάλι. Δεν κρατήθηκα και σας την είχα κάνει μέσα στην καραντίνα, γιατί ήταν τότε περίοδος νηστείας και μπορούσε να σταθεί. Αν και ιδανικά θα ήθελα να την κρατήσω για τώρα, αλλά επειδή σας την είχα υποσχεθεί, την είχα ανεβάσει νωρίτερα. Όσοι δεν την έχετε δει και ενδιαφέρεστε, καθώς είναι η εποχή της κολοκύθας και μπορείτε τώρα να βρείτε φρέσκια κολοκύθα, οπότε αξίζει, τσεκάρετε το βίντεο, θα σας το έχω από κάτω στο κούτι της περιγραφής και αν χωράει θα το βάλω και εδώ πέρα στις καρτέλες να περνάει από πάνω για όσους θέλουν να το τσεκάρουν. Και γενικά, μιας και είναι η περίοδος της κολοκύθας, να σας πω επίσης για όσους δεν το έχουν δει, ότι στο βίντεο με τα 4-1 εύκολα γλυκά που έκανα πριν από μερικούς μήνες, πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες θα πω καλύτερα, ναι, σας έχω και ένα pumpkin bread, δηλαδή ένα κέικ κολοκύθας, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν είναι δική μου συνταγή, μπορώ να πω ότι είναι καταπληκτικό, δεν θα ακουστώ ψώνιο. Είναι μιας ξένης YouTuber, είναι πραγματικά υπέροχη η συνταγή, είναι από τα καλύτερα κέικ που έχω δοκιμάσει και αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν και οι φίλες μου που το έχουν φάει πάρα πολλές φορές στο σπίτι μου, ειδικά η Κατερίνα έχει ξετρελαθεί και κάθε φορά που έρχονται τους κάνω αυτό εδώ πέρα το κέικ, γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Οπότε να πάτε να το τσεκάρετε, είναι πάρα πολύ νόστιμο και το κέικ, αλλά και η σούπα αξίζει πάρα πολύ και βγήκε τέλεια και σήμερα. Επίσης, ψήνομαι πάρα πολύ στο μέλλον να κάνω και ένα βιντεάκι με σούπες, αν μπορώ να μαζέψω 5 σούπες τέλος πάντων για να κάνω μερικές στο 4 σημείδες. Να βάλω και συγκεντρωτικά αυτές που ήδη σας έχω δείξει, γιατί σας είχα δείξει στο παρελθόν και μια κοτόσουπα που επίσης είχε ανέβει μόνη της σε βίντεο μαγειρικής. Πάρα πολύ σύντομη συνταγή. Θα δω, αν σας ενδιαφέρει, δε αφήστε μου το σχόλιο σας και πείτε το μου από κάτω. Και αν μαζευτούν αρκετές συνταγές μέσα στο χειμώνα τέλος πάντων, να τις κάνω πολύ ευχαρίστως. Γιατί τώρα σιγά σιγά αρχίζει και κρυώνει ο καιρός. Είναι τέλειες οι σουπίτσες για τέτοια εποχή. Εγώ προσωπικά τις αγαπάω πάρα πολύ. Τα είπα όλα λίγο πολύ μονοκοπανιά, μίλησα αρκετά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βλογκάκι. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε την Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι και την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σας!